Δεν ξέρω, σκεφτόμουν προηγουμένως να το πω, να μην το πω, αλλά άνθρωπος είναι και ο παπάς και ο πόνος πολλές φορές τρυπάει την καρδιά και ο θάνατος πάντα είναι ένα μυστήριο. Το λέει και το τροπάριο της Εξοδίου ακολουθίας, όντως φοβερότατον, το του θανάτου μυστήριον. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθανε αυτές τις μέρες, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα χρειάστηκε να παλέψω μέσα μου 4 ψυχές, ψυχάρες που φύγανε, με τελευταίον έναν Κώστα από τον Ζαγκλιβέρη που έφυγε χτες το μεσημέρι, το απόγευμα, γνωστοί όλοι και φίλοι. Γνωστοί και φίλοι του Άγγελου Αναστασιάδη, η γυναίκα, Παραστευούλα, η Βιβή μας, που ανέβηκε πολύ μεγάλη ανηφόρα και στο τέλος έφυγε και πέταξε προς τον ουρανό. Γνωστός και φίλος και πατέρας του Παναγιώτη μας εδώ, ο Κυριάννης, που έφυγε κι αυτός αλλά πλήρης ημερών. Τουλάχιστον μας δίδαξε ο Θεός ότι έχει κι αυτούς που γεμίζουν τις μέρες τους. Ξεπέρασε τα 90 του χρόνια, Κυριάννης. Και μετά η Μαρία μας, το μαράκι μας, που ήταν φίλη και συνεργάτηδα της οικογένειάς μου πολύ, φίλη και συνεργάτηδα του έργου το οποίο κάναμε τόσα χρόνια με τα συσίτια και τα κοινωνικά παντοπολία, φίλη και συνεργάτηδα και των ναών μας και του Αγίου Χαραλάμπους και της Σαρακίνας, τη μεταμόρφωση. Πολλές φορές πολλά βοήθησε. Πολλά βοήθησε, πολύ μας αγάπησε και πολλά πρόσφερε. Και σας είπα και για τον Κώστα που έφυγε χθες το απόγευμα. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αλήθεια, έχει σειρά του το δω. Στην καρδιά του Θεού, του Χριστού μας, έχει σειρά. Σε μας όμως δεν έχει, γιατί που ξέρουμε εμείς πότε και πώς θα μας έρθει το τέλος. Γι' αυτό, να έχουμε έτοιμη την ψυχή μας, έτοιμη την καρδούλα μας, έτοιμη και καθαρή τη ζωή μας, καθαρή από κακίες, από μίση, από ζήλες, από έχθρες, από αμαρτίες. Και γεμάτη, στολισμένη την καρδιά μας από αγάπη, από ταπείνωση, από υπομονή και από υπακοή στον πνευματικό μας. Αν τα έχουμε τούτα δω, το άνοιγμα εκείνης της πόρτας θα είναι υπέροχο, διότι πάει ο άνθρωπος. Συζητούσα μια στιγμή με τον Γεροχαραλάμπη στο Άγιον Όρος. Για ακούστε τι πλάκα μου έκανε ο παππούς. Ήταν άρρωστος ο καημένος, με πολλά προβλήματα. Και μου ζήτησε ο μοναχός που τον περιποιούνταν να τον πάρω και να τον φέρω έξω στον κόσμο, να τον δει κανένας γιατρός. Του λέω, παππού, αύριο φεύγω. Να σε πάρω μαζί μου, να σε πάω να σε δούνε οι γιατροί. Όλα ό,τι χρειαστεί θα τα κάνω εγώ. Μια μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες. Θα μείνεις στο σπιτικό μου και όλα τα έξοδα και όλη τη μετακίνηση και ό,τι χρειαστείς θα το έχεις. Με κοίταξε με ένα παράπονο, μου λέει, όχι Χριστάκη. Γιατί βρε παππού, του λέω, γιατί όχι. Δεν με εμπιστεύεσαι.
έριξε ένα δάκρυ και με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Μου λέει, όχι βρε παιδί μου, όχι μόνο σε εμπιστεύομαι, αλλά και σ' αγαπάω πολύ, παιδί μου σε νιώθω. Τότε, παππού μου, θα παραξηγηθεί η Αγία Άννα. Του λέω, γιατί θα παραξηγηθεί η Αγία Άννα? Γιατί εκεί στην Αγία Άννα ήταν το καλυβάκι του που έμενε το ασκητήριό του. «Βρε παιδάκι μου», λέει, «εγώ ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος, 17 χρονών παιδί, 17 χρονών ήρθα εδώ και από τα 17 χρόνια μέχρι τώρα που είμαι 80 και, η Αγία Άννα με προστατεύει, η Αγία Άννα με γιατρεύει, η Αγία Άννα είναι αυτή στην οποία καταφεύγω και μου τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Πώς να της πω τώρα, δεν είσαι καλή εσύ, τώρα θα πάω αλλού να βρω». Θαύμασα τούτο δω και είπα, για προσέξτε όμως, γιατί μπορεί να μας παιδέψει ο διάβολος αν τα ακούσουμε από τη μια πλευρά μόνο. Αυτός, ναι, να έχει μόνον την Αγία Άννα. Και μέχρι το τέλος του είχε μόνον την Αγία Άννα. Εμείς όμως οφείλουμε και την υγεία μας να προσέχουμε και ό,τι μας λέει ο γιατρός να τα αναμίξουμε μαζί με την προσευχή, με την πίστη και με την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αλλά η Εκκλησία μας είχε και έχει και Αγίους γιατρούς. Όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι που ήταν γύρω στους 30, γιατροί ήτανε. Και ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής ήταν ο γιατρός του Αποστόλου Παύλου. Και ο Άγιος Λουκάς ο Νέος, ο Συμφερουπόλεος, ο ιατρός. Και αυτός τι έλεγε? Όταν πάτε, λέει, να κάνετε μια επέμβαση, μια θεραπεία, μια εγχείρηση, να κάνετε πολύ προσευχή, να πιάνει το χέρι του γιατρού η Παναγία και ένας Άγιος. Και τότε θα είναι σίγουρο, λέει, πετυχημένο αυτό που θα κάνει. Και το έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, πολλές φορές με έβγαλε από τη δύσκολη στιγμή εκείνη την ώρα η Παναγιά και μάλιστα είχε μια εικόνα της Παναγιάς στο χειρουργείο και επειδή ο Άγιος Λουκάς ήταν στη χώρα της αθεΐας, στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, και εκεί κυνηγούσανε και διώκανε και όσο μπορούσαν προσπαθούσαν να σβήσουν την πίστη, πήγε ένας αξιωματούχος και του λέει, για να με κάνεις εγχείρηση θα βγάλεις αυτήν την εικόνα από εδώ. Και του λέει ο Άγιος Λουκάς, αν βγάλω, λέει, την εικόνα, η πιθανότητα να μπορέσω να σε κάνω τέλεια την εγχείρηση και να στην κάνω καλά θα είναι το πολύ 30%. Αν κρατήσουμε όμως την εικόνα και προσευχηθούμε και εσύ και εγώ, η πιθανότητα θα είναι 100% να γίνει καλή εγχείρηση. Και τι θα απαντούσε άραγε ο άρρωστος? Άστινα, γιατρέ, άστινα εκεί να τη βλέπω να κάνω προσευχή. Πόσες φορές έχουν δει οι γιατροί αρρώστους να γίνονται καλά εκεί που όλα διαγράφονταν. Και θα σας πω και ένα άλλο τώρα. Όταν ο Γεροπαΐσιος πήγε κάποιος και του είπε, «Γέροντα, έχω καρκίνο».
Δεν λυπάμαι που θα φύγω, γέροντα. Λυπάμαι που έχω 9 παιδιά ορφανά, θα τα αφήσω κι είναι όλα ανήλικα. Τι να κάνω, γέροντα. Και έσκυψε ο καημένος και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε. Τον είδε, λέει ο γέροντας, γύρισε στην Παναγία και της είπε, «Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, πάρ τον καρκίνο από αυτόν τον άνθρωπο και φέρ τον σε μένα, που έτσι κι αλλιώς δεν έχω παιδιά να μεγαλώσω και να θρέψω». Και όταν είχαν πάει κι άλλη φορά με καρκίνο, φρικτός και υπέροχος λόγος που είπε ο γέροντας, όταν είχαν πάει κι άλλη φορά με καρκίνο, γύρισε και λέει ο γέροντας, «Δόξα το Θεό, ευλογημένος ο καρκίνος». Το είπε μία, το είπε δύο, το είπε πέντε και γυρίζει ένας και του λέει αυστηρά, «Τι λες ρε γέροντα, τι είναι αυτό που λες, είναι δυνατόν?» «Αχ βρε παιδάκι μου», λέει, «θα γεμίσει ο παράδεισος με τον ευλογημένο τον καρκίνο, αφού αλλιώς οι άνθρωποι δεν βάζουμε μυαλό. Αλλά για να μην τους αφήσει όμως πάλι με τον κακό τον, με την κακιά της σκέψη στο μυαλό, γύρισε πάλι στην Παναγιά και της είπε, «Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ, πάρε τους καρκίνους από τους ανθρώπους που βασανίζονται και έχουν υποχρεώσεις και φέρ τον σε μένα. Μη χάσω εγώ τον ευλογία του καρκίνου, μη χάσω αυτό το δώρο». Και έφυγε με 5 καρκίνους. Και έλεγε ο γιατρός του, Μπαλτσάκος, ο Κυρκώστας, που στο Πανόραμα κοιμήθη πριν λίγο καιρό και αυτός, έλεγε ο γιατρός του, «Ζητούσε, λέει, κιόλας να μην του κάνουμε τα παυσίπονα, γιατί, λέει, βρε γιατρέ, μου δώσε το δώρο ο Θεός. Εγώ θέλω να τα απολαύσω το δώρο, να το χαρώ το δώρο, να το χορτάσω το δώρο». Σε ψηλά ύψη φτάσαν οι Άγιοι. Εμείς μπορεί να είμαστε παρακάτω. Πού παρακάτω? Πρώτα να έχουμε πάντα έτοιμη την ψυχή μας και την καρδιά μας, χωρίς φόβο, χωρίς απελπισία, χωρίς να μας ζορίζει κάτι, αλλά να παραδενόμαστε στην αγάπη του Θεού. Ει, όχι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει η αγάπη στο Θεό. Ο Θεός μας θέλει να έχουμε και αγάπη και αγάπη και αγάπη και αγάπη μεταξύ μας. Πήγα την άλλη μέρα που κάναμε την κίδευση της Μαρίας μας και πήγα στο σπίτι. Πόσο πολύ με ευχαρίστησαν τα παιδιά της και ο άντρας της και οι αδερφές της που βρέθηκα εκεί, που ήμουνα κοντά τους τόσες ώρες και στην αρρώστια της και τις υπόλοιπες ώρες και τις μέρες και τις νύχτες. Και λέω, κάπως έτσι μας θέλει ο Θεός, κάπως έτσι μας θέλει ο Θεός. Και επειδή δεν είναι εδώ τώρα, θα πω και κάτι που είπε η κόρη της. Δύο πράγματα. Να πως γίνονται τα παιδιά του Θεού, βλέποντας το παράδειγμα της μάνας και του πατέρα. Παπαχρήστο, πες μου τώρα ποιες ώρες και δώσ' μου ευλογία να διαβάζω κάθε μέρα τους χαιρετισμούς που έβλεπα να διαβάζει η μάνα μου. Τώρα θα τους διαβάζω για τη μάνα μου.
Και δεύτερον, πες μας, μου το είπε όλη η οικογένεια, ποιους βοηθούσε η κυρία Μαρία, ποιους βοηθούσε η μαμά, για να τους βοηθάμε εμείς. Αυτοί είναι οι Άγιοι, που ξέρουν να σπέρνουν και το σπόρο στα παιδιά τους, να ξέρουν να σπέρνουν το σπόρο στην καρδιά τους και μετά στα παιδιά τους, στους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι είναι η ζωή. Όταν λίγο την έχουμε δώσει στο Χριστό και ο Χριστός ξέρει να μας ετοιμάζει, ξέρει να μας παίρνει κοντά Του, όταν είναι έτοιμες οι καρδιές μας, αν κάτι λίγο έχουμε κάνει για Αυτόν, τότε να μην φοβάται ο άνθρωπος, τότε να μην κιωτεύει ο άνθρωπος, τότε να είναι σίγουρος ότι ανοίγοντας εκείνη η πόρτα, εδώ να καθισέλα το βρέλα, να βάζετε τις τσάντες, να κάθονται οι άλλοι άνθρωποι. Έλα κι εσύ από εκεί κάτσε. Έχουμε θέσει. Αγάπη μου, τι έκανε, στο ύψος σου. Που είσαι πολύ ψηλή. Έτσι λοιπόν να ετοιμαζόμαστε. Με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή και με υπακοή στον πνευματικό μας και στην Εκκλησία μας. Γιατί πάει ο διάβολος να ξανασηκώσει κουρνιαχτό μεγάλο, να μας ξαναγεμίσει αμφισβήτηση, να μας ξαναγεμίσει μίσος και έχθρα. Τι μίσος και έχθρα είναι αυτό που έρχεται? Ο ένας λέει εναντίον του άλλου, καλός αυτός ο παπάς, κακός αυτός ο παπάς. Καλοί αυτοί οι άνθρωποι, κακοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τσιμπάνε με αυτό που λέμε, χτες εμβόλια, προχτές κορονοϊός, αντιπροχτές Πάσχα τι ώρα θα το κάνουμε και πριν και μετά κάτι άλλο και σήμερα ταυτότητες. Και ξέρετε κάτι, ρωτάω αυτούς που μιλάνε για τις ταυτότητες, ωραία, κάνεις μωρέ κάτι για το Θεό, εξομολογείσαι, κοινωνάς, νηστεύεις, αγαπάς? Όχι. Τότε πού παιδεύεσαι με το λογισμό σου? Να βρεις άκρη σε τι? Αφού εσύ δεν κάνεις τίποτα για το Θεό, δεν κάνεις τίποτα για τον συνάνθρωπο, δεν κάνεις τίποτα για την Εκκλησία, τι περιμένεις, τι ψάχνεις, πού βασανίζεσαι? Ελάτε όλοι να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός και θα μας φωτίσει μετά ο Θεός. Θα μας φωτίσει ο Θεός. Θα μας φωτίσει σίγουρα αν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει πρώτα και μετά να φωνάξουμε και για τα άλλα. Αλλά φωνή για τα άλλα χωρίς πνευματική ζωή, καβάλα ο διάβολος και μας πάει. Και επειδή θέλουμε να σας δίνουμε την ευκαιρία να βοηθάμε τους ανθρώπους που, και εγώ ξέρετε πόσοι έρχονται και μου ζητάνε βοήθεια και οι ενορίες μας εδώ είναι μικρές. Προσπαθώ να τα βρω και εγώ, δεν θα πω περισσότερα πού τα βρίσκω και πώς τα βρίσκω. Έχουμε τα λαχεία αυτόν τον μήνα τελειώνουν. Όποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει και θα βοηθηθεί γιατί έχει πολλά δώρα. Κυρίου δε ηθόμεν.